Στο σημερινό βίντεο, όπως το έχετε δει και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για το fast fashion. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με το να δούμε τι είναι το fast fashion, καθώς πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο δεν γνωρίζει τι είναι το fast fashion. Ας σκεφτούμε το fast fashion κάτι σαν το fast food, μόνο που αφορά τα ρούχα, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ και γενικότερα τον τρόπο που ντυνόμαστε. Το fast food ουσιαστικά είναι γρήγορο, φθηνό και αμφιβόλου ποιότητας. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το fast fashion, το οποίο αφορά τα ρούχα, τα παπούτσια μας και τον τρόπο που επιλέγουμε να ντυθούμε. Ουσιαστικά πρόκειται για μια οικονομική, κάθετος φθηνή εκδοχή της μόδας και των trend που κυκλοφορούν ανά τον κόσμο και η οποία παρέχεται στα διάφορα καταστήματα και εναλλάσσεται συχνά πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα. Πρόκειται για μια βιομηχανία η οποία βασίζει την πρόοδό του ουσιαστικά στην κάθετη ολοκλήρωση, που σημαίνει ότι ελέγχει τόσο την παραγωγή όσο και τη διανομή και πώληση των προϊόντων της. Με αυτό να σημαίνει ότι ουσιαστικά μηδενίζει τα κόστη των μεσάζοντων. Ένα κόστος το οποίο φροντίζει η βιομηχανία fast fashion να εκμηδενίσει είναι και το κόστος της παραγωγής. Γι' αυτό και έχει μεταφέρει ουσιαστικά εργοστάσια παραγωγής υφασμάτων σε χώρες όπως η Κίνα, το Μπαγκλαντές, η Τουρκία, η Ινδία, η Βραζιλία, το Βιετνάμ, το Μεξικό και άλλες αντίστοιχες. Όπου ουσιαστικά βρυθούν τέτοιοι χώροι παραγωγής, τα λεγόμενα sweatshops. Το τι σημαίνει sweatshop θα το δούμε λίγο παρακάτω. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες από τις εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται στον όρο fast fashion και ίσως μπορεί να τις έχετε ακούσει. Παράλληλα θα φροντίσω να σας τις έχω και από κάτω στο description box σε περίπτωση που δεν προλάβετε να ακούσετε κάτι που θα πω. Εταιρείες που περιλαμβάνονται στο fast fashion και βρίσκονται στον όμιλο της Inditex είναι τα Zara, τα Pull&Bear, τα Zara Home, τα Oysho, τα Massimo Dutti, τα Bershka, τα Stradivarius. Στον όμιλο της H&M, στο H&M Group, ανήκουν εκτός από τα H&M, τα Weekday, τα Monki, τα H&M Home, τα Arket και τα Afound. Ίσως αυτές οι εταιρείες δεν τις έχετε ακούσει γιατί δεν δραστηριοποιούνται τόσο πολύ στην Ελλάδα όπως γνωρίζω. Κάποιες από τις εταιρείες που ίσως έχετε ακούσει και ανήκουν στην βιομηχανία της fast fashion είναι η Adidas, η Nike, Victoria's Secret, Fashion Nova, Forever 21, Pretty Little Thing, Mango, Shane, Asos, Topshop, Urban Outfitters, Primark, Boohoo, Misguided, Wish, AliExpress, Zaful, Free People, Gap, NAKD, New Look, Walmart, Old Navy, Target, Guess, American Eagle Outfitters. Εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Calzedonia και εξίσου ανήκουν στη βιομηχανία fast fashion είναι η Calzedonia, Tezenis, Falconeri, Intimissimi. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το fast fashion επηρεάζει ουσιαστικά τη δική μας ζωή καθημερινά. Αν ρίξετε μια ματιά στην ντουλάπα σας, σίγουρα θα βρείτε ρούχα και αξεσουάρ και παπούτσια από τις εταιρείες τις οποίες προανέφερα, αλλά και από άλλες αντίστοιχες οι οποίες ακολουθούν στο fast fashion μονοπάτι. Αν όχι όλες, οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες παράγουν τα ρούχα τους και τα προϊόντα τους σε εργοστάσια sweatshop. Πάμε να δούμε λοιπόν συνοπτικά τι είναι τα sweatshops. Τα sweatshop λοιπόν είναι ουσιαστικά χώροι παραγωγής προϊόντων, κυρίως ρούχων, παπουτσιών, αξεσουάρ, στα οποία η παραγωγή των προϊόντων γίνεται κάτω από άθλιες, κοινωνικά ανεπίτρεπτες και συχνά παράνομες συνθήκες. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί συχνά εργάζονται χωρίς ωράριο, δεν πληρώνονται ή πληρώνονται πάρα πολύ λίγο για τις ώρες εργασίας τους, συχνά κακοποιούνται και σεξουαλικά, ενώ πάρα πολλές φορές θα δούμε σε sweatshop να εργάζονται και παιδιά σε πολύ μικρές ηλικίες. Ένα πρόσφατο συμβάν που έγινε σε sweatshop το 2013 αφορά το κτίριο παραγωγής υφασμάτων Rana Plaza στο Μπαγκλαντές, το οποίο ουσιαστικά προκάλεσε το θάνατο σε 1134 άτομα και τραυματισμό σε 2500 ανθρώπους. Φυσικά και πρόκειται για εργοστάσιο παραγωγής υφασμάτων Pavla Sweatshop, το οποίο ουσιαστικά δεν τηρούσε κανένα μέτρο ασφάλειας, τόσο για τους εργαζομένους του, το όσο και για το κτίριο, με αποτέλεσμα το οκτάωροφο αυτό οικοδόμημα να καταρρεύσει την ίδια ώρα που εργαζόμενοι δούλευαν για εταιρείες όπως η Gucci, η Prada και άλλες τέτοιες εταιρείες, για την παραγωγή δηλαδή δικών τους υφασμάτων και ρούχων. Αυτό το γεγονός έφερε στο φως της δημοσιότητας τις άγγλες συνθήκες στις οποίες εργάζονταν οι άνθρωποι στα sweatshop, καθώς και την παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος που δείχνουν οι μεγάλες αυτές εταιρείες fast fashion ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Ίσως κάποιοι δεν μπορούν να σκεφτούν ακόμα το πώς μας επηρεάζει καθημερινά η fast fashion βιομηχανία. Σκεφτείτε αυτό. Όταν εσύ αγοράζεις ένα μπλουζάκι με 5 ευρώ, μία ανήλικη κοπέλα στο Μπαγκλαντές πληρώνεται 60 λεπτά για την παραγωγή 5.000 ίδιων ρούχων την ημέρα, στην καλύτερη περίπτωση που ας υποθέσουμε ότι πληρώνεται. Συνεισφέροντας λοιπόν σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, είμαστε ουσιαστικά συνένοχοι στην κακοποίηση και εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων.
Ας δούμε όμως και έναν άλλο τρόπο με τον οποίο το fast fashion επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Αρχικά να πούμε ότι η βιομηχανία της μόδας είναι ο δεύτερος κατά σειρά παράγοντας μόλυνσης ως προς το παγκόσμιο καθαρό νερό, δηλαδή θάλασσες, λίμνες, ποτάμια. Τα τοξικά αποβλήτα που απελευθερώνουν οι εταιρείες fast fashion αλλά και η βιομηχανία της μόδας γενικότερα, τόσο στο νερό όσο και στο έδαφος, έχουν συνδεθεί τόσο με καρκίνο όσο και με αποβολές εγκυμοσύνης αλλά και με θάνατο. Τα 3 τέταρτα των ρούχων μας καταλήγουν σε χωματερές και όχι στην ανακύκλωση, πράγμα που επιδεινώνει τα διεθνή επίπεδα μόλυνσης του περιβάλλοντος. Η βιομηχανία παραγωγής υφασμάτων παράγει πολύ περισσότερο επιβλαβή αέρια που εντείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου παρά η διεθνής ναυτιλία αλλά και οι διεθνείς αερομεταφορές μαζί. Έχετε σκεφτεί ή μάλλον καλύτερα έχετε τσεκάρει το ταμπελάκι των ρούχων που αγοράζετε ή των παπουτσιών από fast fashion εταιρείες? Τι αναγράφει, από τι ύφασμα είναι φτιαγμένο, πού έχει παραχθεί? Είναι πράγματα που θα πρέπει να μας ανησυχούν και που θα πρέπει να τα κοιτάμε σε κάθε μας αγορά. Το να αγοράσεις ένα fast fashion μπλουζάκι με 5 ευρώ σήμερα, το οποίο θα γαριάσεις στο πρώτο πλήσιμο, θα μαζέψεις το δεύτερο πλήσιμο και θα είναι άχρηστο στο τρίτο, το οποίο θα έχει δεχθεί χιλιάδες τοξικά για να βαφτεί ή να παραχθεί, και το οποίο δεν αφήνει το δέρμα σου να αναπνεύσει σωστά, είναι ίσως η χειρότερη επιλογή που μπορείς να κάνεις τόσο για το δέρμα και το σώμα σου, όσο και για το περιβάλλον. Τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αποφύγουμε το fast fashion αλλά και τις fast fashion εταιρείες γενικότερα θα το συζητήσουμε σε άλλο βίντεο, καθώς θα ήθελα να σας μιλήσω και για τους εναλλακτικούς τρόπους αγορών που μπορούμε να κάνουμε, αλλά θα ήθελα πριν κλείσει το συγκεκριμένο βίντεο να πω το εξής. Το να μην στηρίζουμε ανήθικες εταιρείες αλλά και ομίλους οι οποίοι ασχολούνται με το fast fashion γίνεται με άμεσο και με έμεσο τρόπο. Ο άμεσος τρόπος είναι με τις αγορές μας και τις αγοραστικές μας συνήθειες. Ο έμεσος τρόπος είναι να μην στηρίζουμε άτομα τα οποία είτε προωθούν, είτε συνεργάζονται, είτε διαφημίζουν με κάθε τρόπο τέτοιες εταιρείες και τέτοιους ομίλους. Αν δείξουμε την υποστήριξή μας σε πιο ηθικές εταιρείες και πιο ηθικούς ομίλους, σίγουρα θα βοηθήσουμε και την αγορά να κατευθυνθεί σε πιο οικολογικές λύσεις και σε πιο ηθικές εταιρείες. Έτσι ώστε να μπορέσει να προωθήσει brands τα οποία είναι πιο ηθικά και πιο οικολογικά, έτσι ώστε να μην ξαναδούμε άλλο ένα story στο Instagram «Θα σας δείξω τώρα τι αγόρασα από τα Zara» ή άλλο ένα H&M haul. Αυτό λοιπόν είναι το βίντεο σχετικά με το fast fashion. Να πω κάπου εδώ ότι είναι η αρχή της έρευνας που κάνω για το fast fashion, οπότε σίγουρα θα έρθουν και άλλα βίντεο με πολύ περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω να σας άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like στο βίντεο στην περίπτωση που σας άρεσε, αλλά και ένα subscribe γιατί βοηθάει πολύ στο κανάλι μου. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, θα σας αφήσω κάπου εδώ το προφίλ μου για να με ακολουθήσετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.